Είδαμε το TikTok να παίρνει φωτιά τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχει ανανεωθεί το TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανησυχώ πάρα πολύ γιατί και πώς. Κάτι έχει γίνει με τους επικοινωνιολόγους εκεί πέρα, δεν ανανεώνουν το TikTok. Δεν μιλάω για το Αλέξη Τσίπρα, δεν μιλάω για το ΜΕΡΑ25. Μιλάμε μόνο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είδαμε και το προηγούμενο διάστημα ότι είχε πάρει φωτιά. Και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον Νίκο Βασιλάκο, δημοσιογράφος τεχνολογίας, αν. Το εκλογικό αποτέλεσμα επηρεάζεται από το TikTok. Γιατί είχαμε μια διαφωνία και με τους συναδέλφους εδώ στο γραφείο. Εάν τελικά η τηλεόραση. Καλά, η τηλεόραση έχει μεγάλη επιρροή. Αλλά τέλος πάντων, το TikTok σε σχέση με άλλα social media έχει την ίδια επίδραση. Βλέπεις δεξιά, δεξιά, αριστερά ή αριστερά. Σάρωσε το TikTok. Γιατί? Γιατί δεν έχει κόφτη το TikTok. Δεν σκανάρει ποιος βλέπει. Ο αλγόριθμος είναι ελεύθερος, που σημαίνει ότι όλοι μπορούν να δουν τους πάντες. Είναι όπως ήταν, αν θυμάστε, το Facebook και το Instagram στην αρχή τους. Και βλέπετε ότι δεν φοβήθηκε να δημοσιεύσει τον Peanut, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Ο επερχόμενος πρωθυπουργός, ναι. Ναι, δεν δυσκολεύτηκε να ποστάρει προσωπικές στιγμές, δεν δυσκολεύτηκε να ποστάρει στιγμές χαλαρότητας, όπου τον είδαμε με τα πόδια στο αεροπλάνο. Βέβαια, θα σας πω ότι το μάζεψαν αυτό οι επικοινωνιολόγοι και τον βγάλανε πιο ανθρώπινο. Γιατί τα πόδια στο αεροπλάνο δεν μπορούμε να τα τεντώσουμε όλοι και να χαλαρώσουμε, που σημαίνει ότι το μήνυμα που περνούσε δεν ήταν κοντά στον καθημερινό σύγχρονο άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Αυτό το άκουσε το μήνυμα όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φρόντισε να επεξεργαστεί πολύ προσεκτικά το μέσο και τον οδήγησε σε πραγματική επιτυχία, όχι μόνο εκλογική, αλλά κυρίως ιντερνετική. Γιατί? Γιατί ξεπέρασε τα 1,8 εκατομμύρια likes, τα οποία είδαμε να γίνονται τάση. Δεν ξέρουμε βέβαια ποτέ αν αυτό γίνεται ψήφος, αλλά είναι τάση και παράσταση ψήφου αυτό που σημαίνει στο ίντερνετ. Ενώ τα κόμματα τα υπόλοιπα, τα μικρά και τα κόμματα τα υπόλοιπα, δεν αγκάλιασαν το TikTok και το YouTube όσο έπρεπε. Δηλαδή, για το Μεν Κουκουέ και τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα μιλούσαν άλλοι, τον έπαιζαν πολύ δυνατά, τον προέβαλαν πάρα πολύ, αλλά μιλούσαν άλλοι γι' αυτόν. Οπότε μιλάμε και για χαμένους, έτσι, χαμένοι των social media. Υπάρχουν αυτοί. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα θα έβλεπαν καλύτερα και περισσότερα ποσοστά εάν αγκάλιαζαν το απλό μέσο, το TikTok, περισσότερο όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία άνοιξε μια σχολή προεκλογικής εκστρατείας και καμπάνιας που λέει αυθεντικότητα, ειλικρίνεια, αμεσότητα και τα λάθη μου τα διορθώνω. Έκανε πολλά λάθη στα πρώτα ποσταρίσματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τα διόρθωσε. Είδαμε δηλαδή να μιλάει με ψηφοφόρους online ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω ραδιοφώνου στο TikTok. Αυτό δεν απέδωσε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Τα υπόλοιπα όμως, του ατιμέλητου μαλλιού, της ειλικρινής φόκωσης μέσα στην προεκλογική εκστρατεία, είδαμε να αποδίδουν και να έλκουν τους νέους και ειδικά τις ηλικίες, θα σας πω, 13-35, σας το λέω, στο 13-35 σάρωσε το TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη και το YouTube. Και έκανε πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, είδαμε και άλλα πράγματα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Είδαμε ολογραμματικές ομιλίες. Θα σας πω τι δεν προσέχθηκε στις ολογραμματικές ομιλίες. Δεν προσέχθηκε η επαφή με το κοινό. Δηλαδή, μιλούσα σε τρία σημεία ταυτόχρονα, ήμουν σε τρία σημεία ταυτόχρονα, αλλά δεν είχα επαφή με το κοινό μου στα τρία σημεία, για να νιώσει το κοινό ότι έχει νόημα να είναι εκεί και να μην βλέπει ένα βίντεο που εγώ απλώς μιλάω και δεν έχω επαφή με αυτό που θέλει το κοινό μου. Και το κοινό ήταν νέα παιδιά σε όλες τις περιπτώσεις, και αυτό είναι το ζητούμενο, να αξιοποιηθούν δηλαδή τα εργαλεία της τεχνολογίας και να φτάσουμε σε μια αμερικανικού τύπου προεκλογική περίοδο. Και θα σας πω ότι 25 μέρες που θα διανύσουμε, εάν γίνουν 25 ή 30 μέρες εκλογές, μένει να δούμε, γιατί ακόμα είμαστε στη φάση των διερευνητικών εντολών. Θα σας πω λοιπόν ότι δύο κόμματα, και το λέω πρώτη φορά σε σένα, Αγγελική, πρώτη φορά η Onion TV, πρώτη φορά στη δική σου εκπομπή, δύο κόμματα χρησιμοποίησαν μία πλατφόρμα, την Nation Builder, για την προεκλογική τους καμπάνια. Αυτά ήταν η Νίκη και η Βλέφη Ελευθερία. Δύο κόμματα, η Νίκη και η Βλέφη Ελευθερία, αυτά τα δύο κόμματα τα οποία, εντάξει, δεν κατάφεραν να μπουν στη Βουλή. Χρησιμοποίησαν το Nation Builder.
φτάσανε πάρα πολύ κοντά, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα που οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν είχαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσέγγισης ψηφοφόρων. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς ηλεκτρονικά εργαλεία κανένας δεν μπορεί να πετύχει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Αυτοί οι δύο λοιπόν συνδυασμοί κόμματα τόλμησαν και το κάνανε. Τα μεγαλύτερα κόμματα μπήκαν στο TikTok, μπήκαν στο YouTube. Αλλά η μεγάλη διαφοροποίηση ήταν η χρήση των ψηφιακών εργαλείων, το μικρότερο digital budget, γιατί σκεφτείτε ότι στις εκλογές του 2019 μιλούσαμε για εκατομμύρια ευρώ ψηφιακό budget υποψηφίων, συνδυασμών και κομμάτων, επειδή τότε είχαμε το Facebook και το Instagram μεγάλους παίκτες. Το 2019 όμως είχε εμφανιστεί μια εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη η οποία έδινε κόκκινες και κίτρινες κάρτες στους υποψηφίους και στα κόμματα. Αυτό οδηγούσε σε πάσιπη διαφήμισης, σε έλλειψη ενημέρωσης για τον κόσμο και σε προβλήματα στην αμεσότητα της επικοινωνίας. Και αυτό ήταν η ταφόπλακα του Instagram και του Facebook σε αυτές τις εκλογές. Γιατί επειδή δεν είχαν διείσδυση όσο ήθελαν, δεν μπορούσαν να διαφημιστούν, εστίασαν σε YouTube, σε Google Ads και σε TikTok ποσταρίσματα και διαφημίσεις. Πραγματικά αυτό οπότε έγινε όντως. Καταλαβαίνετε. Τώρα δεν θέλω απόλυτα να παραβιάσω, Αγγελική μου, ανοιχτές θύρες και να πω γιατί έχασε αυτός που έχασε και γιατί κέρδισε αυτός που κέρδισε. Θα σας πω όμως ότι η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια, η αμεσότητα απέδωσε. Εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι έχουν εκλεγεί, εφόσον υπάρχει επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μπορούν να κάνουν την ανατροπή και σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αρκεί να κινηθούν με την ταχύτητα της αστραπής. Το ίντερνετ, η τεχνολογία, έχει επιτάχυνση που δεν συγχωρεί αέναες συνεδριάσεις επιτροπών, κόντρα επιτροπών, αποφάσεων, κόντρα αποφάσεων. Πρέπει άμεσα να γίνει, να συνοψιστεί η κατάσταση, να δούνε η digital στρατηγική του καθενός που απέδωσε καρπούς και που έφερε προβλήματα και δεν απέδωσε, να το αξιοποιήσουν και να μπουν στην επόμενη μέρα του νέου προεκλογικού αγώνα. Υπάρχουν ευκαιρίες, οι ευκαιρίες είναι για όλους. Εμείς ως κόσμος, ως χρήστες, ως κοινό, περιμένουμε την άμεση αντίδραση. Δηλαδή, δράση, αντίδραση. Γιατί η τεχνολογία σημαίνει αμεσότητα, ταχύτητα και επιτάχυνση. Ας αξιοποιήσουν λοιπόν τα κλειδιά και τους νέους ανθρώπους. Σας το λέω ειλικρινά, ότι αν ο κύριος Αλέξης Τσίπρας άκουγε τον Ερνέστο Ορφέα ή τον Παύλο, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε και τη Δάφνη και τον Κωνσταντίνο και τη Σοφία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για ακόμη μια φορά για αυτή την εξαιρετική της προσέγγιση των θεμάτων τεχνολογίας και social media. Ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να δούμε εμείς λίγο.